Καλησπέρα, Κώστα. Σας ευχαριστώ που δεχτήκατε να σας πάρουμε στη συνέντευξη. Δύο λόγια θέλω για το σημερινό το παιχνίδι. Εντάξει, ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι μια ομάδα που έχει κάνει καταπληκτική πορεία. Οργανωμένη ομάδα, με πλάνα μέσα στο γήπεδο. Δεν ξεκίνησε. Καταρχάς, οι συνθήκες δεν είναι καλές για να γίνει ένα όμορφο ποδοσφαιρικό παιχνίδι εδώ. Και το γήπεδο δεν προσφέρεται, αλλά και οι καιρικές συνθήκες, ο αέρας δεν βοήθησε να γίνει ποιοτικό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Ήμασταν τυχεροί που είχε κάνει δύο φάσεις ακόμα η Βάρη να κάνει το 0-2. Από εκεί και πέρα μπορέσαμε, γυρίσαμε το παιχνίδι, φτάσαμε στο 2-1, σε μια ανατροπή. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε το αποτέλεσμα. Δεν τα καταφέραμε, ο αντίπαλος σοφάρισε από μια φάση που δεν μύριζε γκολ. Θεωρώ δίκαιο το αποτέλεσμα στην τελική του μορφή. Συνεχίζουμε. Πώς βλέπετε την πορεία από εδώ και πέρα στο πρωτάθλημα? Εντάξει, έχει ένα γύρο ακόμα. Εμείς κάθε παιχνίδι το κοιτάμε ξεχωριστά και από εκεί και πέρα θα πάντα για την νίκη θα παίζουμε και στο τέλος θα βρεθούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Yes.